Καλή μου φίλη, Γιάννη και πάλι. Λοιπόν, ξαναπαντώ σε ένα σχόλιο ακόμα. Γιατί το σχόλιο το συγκεκριμένο έχει με ένα θέμα που. συμπίπτει με ένα θέμα που όντω ήθελα να το κάνω. Για το ποια είναι η καταγωγή του Παύλου και η πονηριά που χρησιμοποιούσε γενικά ο Παύλο, η απαταιωνιά. Επειδή ήταν δηλό και φοβόταν να, ε, να υπερασπιστεί αυτό που είναι, την καταγωγή του δηλαδή. Ε, εδώ πέρα μία κυραμαρία τώρα τι είναι, δεν ξέρω. Έχει γράψει πάρα πολλά. Βασικά, όπω θα καταλάβετε Τρολάρι, άσχημα κιόλα, τρολάρι. Απλά το αφήνω το σχόλιο και το απαντώ. Θα το αφήνω ούτω ή άλλω γιατί είναι καλοπροαίρετο, ασχέτω άμα είναι ε, σχόλιο από τρελ. Ε, δεν πάει να είναι καλοπροαίρετο σχόλιο και να έχει τη γνώμη τη η γυναίκα. Εντάξει, παρόλο που είναι τρολάρισμα, την έχει δει τόσα και τόσα στα βίντεο μου. Έχει... Δεν απαντά δηλαδή σε θέματα τα οποία είναι σο και μου απαντάει σε ηλιθιότητε. Ε, μία από αυτέ τώρα που απαντάει, βέβαια δεν θα κάτσω. Επειδή έχω πει εγώ πιο πάνω ότι. Μου θυμίζει τον Παύλο, γνωστό απατεώνα που όποτε τον συνέφερε το έπαιζε Ρωμαίο, όποτε τον συνέφερε το έπαιζε Ιουδαίο. Φυσικά για να σε προλάβω, να μην πει ότι είχε δύο εθνικότητε. Αυτό δεν παίζει γιατί του το απαγόρευε ο νόμο των Ιουδαίων να αναμειχθούν με τα έθνη. Οπότε είναι απίθανο ο Παύλο να ήταν και Ιουδαίο και Ρωμαίο. Ιουδαίο θα ήταν η Ρωμαίο. Τώρα εντάξει, φυσικά η γραφή επειδή είναι ένα βιβλίο το οποίο ε, έχει τα διφορούμενα νο, νοήματα για να μαλώνει ο κόσμος, για να ε, βάζει σε σκάνδαλα τον κόσμο και σε έχθρες. Λέει και το ένα και το άλλο. Εμείς όμως θα πάμε να δούμε από ποιο, ποιο ήταν το σπέρμα του. Όχι που λέει ήταν Ρωμαίος πολίτης, του τέσσε ότι πολιτευόταν ως Ρωμαίος, αλλά ποιο ήταν το σπέρμα του. Πρώτα θα επικαλεστώ λίγο αυτά που λέει μέσα η βίβλος, για να αποδειχθεί ότι ήταν όντως Ιουδαίος και δεν ήταν Ρωμαίος, απλά επειδή ήταν δηλώς φοβότανε να αποκαλύψει εκεί πέρα που, εκεί πέρα που έπρεπε, α πούμε, και φοβόταν για τη ζωή του, να κατα... γιατί μπορεί να καταδικαστούν στο δικαστήριο. Να αποκαλύψει ότι είναι και έλεγε ότι είναι Ρωμαίο ε, για να έχει ρωμαϊκά δικαιώματα. Λοιπόν, ε, καταρχήν, αν ήταν Ρωμαίο, όταν πήγαινε, ε, πήγαινε στι πόλει. Δεν πήγαινε το πρώτο πράγμα που θα κάνει να πάει στι συναγωγέ, γιατί πήγαινε εκεί για να βρει τους του δικού του, του Ιουδαίου. Γι' αυτό πήγαινε στι Ιουδαϊκέ συναγωγέ, είτε πήγαινε στη Θεσσαλονίκη, όπου και να πήγαινε βασικά. Πρώτα πήγαινε, εάν φυσικά ε, δεν, τον, δεν, θέλανε να το θανατώσουν, γιατί και πολλοί από του Ιουδαίου θέλανε να το θανατώσουν, ε, τότε πήγαινε στι Ιουδαϊκέ συναγωγέ. Δεν πήγαινε στι Ρωμαϊκέ, α πούμε, στα Ρωμαϊκά ιερά. Ένα το κρατούμενο. Ε, δεύτερο το κρατούμενο ε, είναι, είναι ότι ο Παύλο εδώ πέρα μπορεί να λέει η γυναίκα κάτσε λίγο, αλλά α πρώτο το σχολείο τη. Λοιπόν. Επιβεβαιώνει τα λεγόμενά μου περί αγνίας. Μιλώ ότι έχω άγνοια, κακοπιστία λέει πιο κάτω. Άγνοια, έπαρση και κακοπιστία. Α με φωτίσει λέει ο κύριο. Ή διαγνωστική καραμέλα, να με φωτίσει ο κύριο. Δεν λέει να βάλει στο μυαλό σου να δουλέψει, να σε φωτίσει ο κύριο. Γιατί αυτοί έτσι δουλεύουν. Λοιπόν, θα δούμε όμω, ποιον πρέπει να φωτίσει πραγματικά ο κύριο. Επιβεβαιώνει τα λεγόμενά μου Όπω και ένα Ρωμαίο πολίτη. Ωραία. Σε αντίθεση με άλλου στην εποχή που έπρεπε να αγοράσει την υπηκότητα, δεν το διαβάζω φυσικά όλο αυτό το, το σεντόδι που έχει αραδιάσει εδώ. Απλώ σε τραχανάει η γυναίκα. Τώρα δεν κάθομαι να διαβάζω όλα αυτά. Και πάω και κάτι άλλο που λέει ε, ιδιότητα του Παύλου ω Ρωμαίου πολίτη. Εκγενετή. Λέει, εκγενετή. Θα το θυμάστε αυτό. Πάμε όμω να δούμε τι ήταν εκγενετή. Δεδομένου ότι ξέρουμε, όπω πολύ σωστά λέει, ε, και εδώ πέρα η γυναίκα δεν μετρούσε ει στο πάνω του σχολείου, ήταν ε, ε, ότι. ότι στην εποχή εκείνη δεν μετρούσαν οι γενολογίε των γυναικών αλλά των ανδρών. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό γιατί μετρούσε από το σπέρμα, δεν μετρούσε από τη μήτρα, έτσι, η γενολογία. Και πάμε να δούμε τώρα όσον αφορά ε, το τι ήταν ακριβώς ο Παύλος. Εμείς γνωρίζουμε τον Παύλος λόγω που ήταν απατεώνας, ε, τον εμπόδιζε από την, αλή, την αλήθεια. Ήταν και δηλώσει, είναι ο Παύλος, δεν το ξέρετε αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν είχε το σθένο του Αθανάσου Διάκου να πει: Εγώ Έλληνα γεννήθηκα όπω ο Αθανάσιου Διάκου στου Τούρκου Έλληνα και θα πεθάνω και δεν έγινε Τούρκο. Αυτό οπότε έπρεπε γινόταν. Όποτε το συνέφερε γινόταν Τούρκο, ε, όποτε το συνέφερε γινόταν Ρωμαίο, όποτε το συνέφερε γινόταν Ιουδαίο. Ε, γιατί ήταν ένα απα, απαταιώνα, δηλό, φοβητσιάρη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το τι ακριβώ συμβαίνει με το σχόλιο. Με την καταγωγή του, συγγνώμη. προς Ρωμαίους, 11 κεφάλαιο, στίχος 1. Λέω λοιπόν, μήπως ο Θεός απέριψε το λαό του, μη γίνει το επειδή και εγώ Ισραηλίτης είμαι, από το σπέρμα του Αβραάμ, εδώ βλέπουμε ότι είναι ο πατέρας του από το σπέρμα του Αβραάμ, τουλάχιστον ο πατέρας του, που, που και εσύ κυρά Μαρία, είπες και παραδέθηκες ότι η γενολογία πάντα μετράει από τον άνδρα, Άρα βλέπουμε ότι είναι από το σπέρμα του Αβραάμ, από τη φυλή του Βενιαμίν συγκεκριμένα. Ενώ εκεί που λέει ότι είναι Ρωμαίο πολίτη, το πετάει απλά ότι είναι Ρωμαίο πολίτη. Ενώ εδώ πρέπει να δίνει λεπτομέρειε καταγωγή του. Από το σπέρμα του Αβραάμ, από τη φυλή του Βενιαμίν. Και ο Θεό δεν απέρριψε το λαό του ποτέ που τον προγνώρισε. Ή δεν ξέρετε τι λέει η γραφή για τον Ηλία. Τέλο πάντων, μετά λέει άλλα δικά. Άρα βλέπει, κ. Μαρία, που εσύ έχει άγνοια των γραφών σου και απλά τρολάρε και μου τρώει το χρόνο με ανοησίε συνέχεια γράφει κάτω, κάτω από τα βίντεό μου κατεβατά ολόκληρα και μου τρως το χρόνο μου για να κάτσω να διαβάσω βλακίε για να μην παρασύρεις λαό να μην παρασύρεις κόσμο στη δική σου ανοησία πάμε να δούμε και κάτι άλλο Φιλιππισίους 3.5 3 κεφάλαιο στίχος 5 εκεί τι λέει Παρόλο που εγώ έχω πεποίθηση στο 4, πάμε και στη Σάρκα. Αν κάποιο άλλο νομίζει ότι έχει πεποίθηση στη Σάρκα, εγώ έχω περισσότερο. Μου έχει γίνει περιτομή την 8η ημέρα, είμαι, με, είμαι από το γένο Ισραήλ, από τη φυλή Βενιαμίν, Εβραίο, από Εβραίου, Φαρισαίο, σύμφωνα με τον νόμο. Βλέπει, κυρία Μαρία, τι είναι πραγματικά. Είναι Ιουδαίο, απλά μπροστά στου Ρωμαίου, προκειμένου να αποκτήσει ρωμαϊκά δικαιώματα, να τα διεκδικήσει με πονηρό τρόπο. Επειδή, και οι ίδιοι, ίδιοι τον λοιπόνσαν που, που, που φαίνεται ότι δεν ήταν Ρωμαίο. Γιατί ήταν τσομπάν, ήταν γιδοβοσκό, παμπώνυρο. Και, και οι ίδιοι τον λοιπόνσαν και το λέγανε: Άντε, εντάξει, να σε, τώρα σαν τι να σκοτώσουμε εδώ πέρα. Είσαι τόσο δειλό, σκεφτόσασαν τώρα οι τέτοιοι Ρωμαίοι, που και την ίδια σκηφιλία παρνιέσαι προκειμένου να γλιτώσει τη ζωούλα σου. Καταλαβαίνει, του έχει γίνει και περιτομή σε, σε Ρωμαίου, δεν γίνεται περιτομή, σε Ιουδαίου γίνεται περιτομή είναι από το γένο Ισραήλ, λέει, από τη φυλή Βενιαμίν. Εβραίο από Εβραίο Φαρισαίο, σύμφωνα με τον νόμο. Ακούς κυρία Μαρία, μη μου τη ξαναφά το χρόνο μου. Δεν θέλω να σε μπλοκάρω, να πούμε. Αλλά μη φέρει και τόσο πονηρά και εκμεταλλεύεσαι, να πούμε, την καλοπιστία μου στο κανάλι και, 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 και την ευγένειά μου, έτσι. Θε να γράψει ανοησίε σου, γράψα αλλού. Έτσι. Ελπίζω αυτό το βίντεο να σου έγινε μάθημα που σε ξεφτύλισα δημόσια, να, έτσι να ξαναδούλε το σχόλιο σου. Να σου έγινε μάθημα γιατί γράφει ολόκληρα σε κατεβατά, βάζει για, για, για να ενισχυθεί η ανόητη γνώμη σου, βάζει εκεί πέρα και τα εδάφια, πράξη 22-28, λε και μόνο αυτά είναι. Και δεν βάζει τα δυνατά. Έτσι. Για να, γιατί δεν θέλει να δεχτεί ότι Όποτε ήθελε το, έπαιζε Ρωμαίο για να πάρει δικαιώματα και τον λυπόντουσαν οι Ρωμαίοι και τον αφήναν ελεύθερο, γιατί σου λέει αυτό είναι τόσο δηλός που αρνιέται ακόμα και τα ίδια τα, τα έθιμα, την, την εθνικότητά του, όλα τα πάντα. Την ίδια τη γενιά σου λέει αρνείται αυτός ο άνθρωπος. Τι να τον κάνουμε. Καταλαβε. Κυρία Μαρία, λοιπόν, ελπίζω να το βουλώσει με αυτό το βίντεο, να σου έχει γίνει μάθημα και να μην ξαναγράψει ανοησίε. Κατάλαβε το. Η θρησκεία σου καταραίει. Η θρησκεία σου είναι ένα μεγάλο ψέμα. Και καταραίει, από μένα θα τη βρει να το ξέρει. Από μένα θα τη βρει η θρησκεία σου. Ο χριστιανισμό. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο φίλοι μου. Σα χαιρετώ.